Local TV τοπικά επίκαιρα, τώρα πάμε στη Γλυφάδα, όπου ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, ελληνικού βούλας δουλειασμένης και βάρης Παύλος ο Πρώτος, διοργάνωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση της τοπικής εκκλησίας και των εκπαιδευτικών φορέων και την διοργάνωσε με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Τριών Ιεραρχών, οι οποίοι είναι και προστάτες των γραμμάτων και της ελληνικής παιδείας. Ο ομιλητής, ο Κωνσταντίνος Γανωτής, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ανέπτυξε ένα ενδιαφέρον θέμα, εάν υπάρχει κρίση στην παιδεία και ποιες είναι οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις. Η ετήσια αυτή συνάντηση έγινε στο συνεδριακό κέντρο Attica Center, όπου πριν από την έναρξη της συνεδρίασης προηγήθηκε εσπερινώς το παρακείμενο ιερό ναό της κινήσεως της Θεοτόκου, το δικαιολογικό Γλυφάδας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση, όπου γευμάτιζαν περισσότερο από 200 άτομα. Γνωρίζουμε ότι ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, κύριος Παύλος, πάντα είναι κοντά στα παιδιά και εύστοχα οργανώνει τέτοιου είδους εκδηλώσεις που τιμούν την Εκκλησία και ενημερώνουν τον κόσμο. Local TV, τοπικά επίκαιρα και εμείς πάντα κοντά σας. Για, ότι τέλος πάντων άμα γεράσουμε θα μας πάρουν από τα χέρια να μας πάνε στο γυροκομείο να μην πέσουμε στον δρόμο μέσα στα αυτοκίνητα. Μα είναι αυτό το πράγμα να δίνει χαρά στα παιδιά? Είναι να γιορτάζει? Τι να γιορτάζει? Τα γράμματα τα περιφρονημένα που γίνεται τόσος αγώνας από όλα τα μέσα που παράγει ο συγχρονός πολιτισμός να υποτιμηθούν αυτά τα γράμματα. Να εξευτελιστούν αυτά τα γράμματα. Κι όμως αρχίζει κάτι να σαλεύει. Όταν ήμουν εγώ καθηγητής και γυμνασιάρχης, θυμάμαι ότι την ημέρα των Τριών Ιεραρχών δεν γινόταν τίποτα. Ήταν σαν να είχε πέσει μπόμπα. Είχαν χαθεί τα πάντα και κάναμε τη γιορτή στα σχολεία μία-δύο μέρες νωρίτερα, γιατί αυτές ήταν οι εντολές της μεγάλης αρχής της ΟΛΜΕ. Εκεί ήταν πάνω από το Υπουργείο ήταν η ΟΛΜΕ. Λοιπόν, να μην γιορτάσουμε εκείνη την ημέρα τίποτα, ούτε εκκλησιασμό ούτε τίποτα. Και αν πηγαίναμε εκκλησία, πηγαίναμε την προηγούμενη μέρα. Βάζανε τα παιδιά μέσα και απ' έξω στον αυλόγυρο ήταν όλοι οι καθηγητές και κάπνιζαν οι καθηγήτριες. Λοιπόν, το πολύ κακό, επειδή το τραβήξανε πολύ και δεν κάνανε κράτη να πάνε λίγο-λίγο, αρχίσανε λίγο να φαίνεται ότι τρακεύουν σε κάποια εμπόδια, στην απελπισία των ανθρώπων, στην αφασία που έχουν δημιουργήσει στις οικογένειες και στα παιδιά. Ενώ μας έχει δείξει ο Ντοστογεύσκη στο έργο «Αδερφή Καραμάζοφ», ποια είναι η σωστή σατανική μέθοδος. Είναι, λέει, να προχωρεί το κακό με μικρές ομοιοπαθητικές δόσεις. Όχι απότομα, λέει, να φτιάξεις μάρτυρες, αλλά με μικρές ομοιοπαθητικές, και θαύμασε πως από τότε υπήρχε ο όρος αυτός. Οπότε σου λέει, τώρα σου στερώ αυτό, ύστερα σου στερώ εκείνο, μετά το άλλο, σιγά σιγά και σβήνουν όλα και ρωτούν οι καθηγητές σήμερα, έρχονται και με ρωτούν, τι λέμε, λέει, όταν παραδίδουμε τη σημαία στα παιδιά. Το 27 που κάνουν την γιορτή της σημαίας, δεν το ξέρουν και είναι γραμμένο μέσα τι πρέπει να λένε στο αναλυτικό, αλλά πού να το κοιτάξουν, λέει, τι λέμε στα παιδιά, ένας για την πατρίδα. Πρέπει να είναι όλα ανοιχτά. Μόνο εάν γίνονται φασαρίες και ταραχές στην πόλη, τότε μπορείς να πολεμάς ως τρομοκράτης. Άλλος πόλεμος δεν δικαιολογείται. Υπάρχει λοιπόν κρίση στην παιδεία. Και πολεμάμε μέσα σε έναν κόσμο που έχει αχλήν, διότι προχωρεί, όπως είπαμε, με μικρές ομοιοπαθητικές δόσεις και καμιά φορά ξεχνούνται και πάνε απότομα και τρακαίνουν λιγάκι. Σαν τον Έλληνα, σαν τον Αθηναίο του Μαραθώνα και των Θερμοπυλών, δεν είχε τι να πενέψει. Τι να πενέψει από τον Πελοποννησιακό πόλεμο? Να πενέψει τους Αθηναίους που, όπως είπε ο Περικλής, είναι τόσο παλικάρια ώστε νικούν τους πέλας, τους γείτονές τους,
όταν αυτοί είναι μπροστά στα σπίτια τους και πολεμούν περί των οικείων. Μάλιστα. Και αυτή είναι αυτό είναι το πνεύμα το οποίο καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Να πούμε στο παιδί ότι ξέρεις, δεν υπάρχουν ηθάκες. Κι αν υπάρχουν, έβαλες, δεν άξιζουν τίποτε. Πες το αυτό στον Άγιο Νικόλαο, πες το αυτό στον Απόστολο Παύλο, ότι δεν υπάρχει ηθάκη. Κι αν υπάρχει, δεν αξίζει τίποτε. Αφού ξέρουμε ότι για μένα το χριστιανό η ηθάκη είναι η βασιλεία των ουρανών. Και για αυτήν παλεύω. Δεν παλεύω για τις αρετές. Οι αρετές είναι μέσα, λέει η παράδοση της Εκκλησίας μας, για να φτάσουν να δω το πρόσωπο του Θεού που το λέει και ο λόγος. Μάλιστα, γιατί δεν ξέρανε άλλα, σπουδάζανε στην Ιερατική Σχολή. Βλέπετε πως θα την έβαλε την Ιερατική Σχολή του Σαράτοφ. Δεν ξέρω αν την έβαλε τελείως ή αν σπούδασε, εκεί πάντως σπούδασε. Και ήξερε μόνο αυτά τα τραγουδία. Και ψέλνουν οι κακομύριδες και ακούγουν οι στρατιώτες που τους φυλάγανε γύρω-γύρω. Συνήθως παραδώσαμε οι ηγέτες μας. Τι πάθανε. Λοιπόν, μέσα στις καρδιές δεν έχει πεθάνει ο σπόρος. Όπως την άνοιξη περιμένουν οι βολβοί για να βγουν πάνω τα κρινάκια και είδατε όταν πάνε να βγουν τα κρινάκια πάνω από την επιφάνεια βγαίνουν έτσι κατεβασμένα τα κεφάλια τους για να μην καταστραφούν τα φύλλα, βγαίνουν με το λαιμό επάνω, με το κοτσάνικο και ύστερα γυρίζουν και δείχνουν το πρόσωπό τους στον ήλιο. Έτσι και σε εμάς θα βγει δειλά. Διστακτικά η αντίσταση. Αλλά λίμωνο αν δεν την κάνουμε αυτή την αντίσταση και αλίμωνο εάν δεν χτυπήσουμε πρώτο το κεφάλι μας με μετάνοια στους τάφους των πατέρων μας. Όταν λέει ο Μακρυγιάννης για αυτά πολεμήσαμε και όταν λέει ο Μακρυγιάννης ότι δεν κάνουν τα φώτα τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος κάνει τα φώτα. Δηλαδή και αν μάθεις κάθε επιστήμη δεν γίνεις καλύτερος άνθρωπος αλλά αν γίνεις καλύτερος άνθρωπος θα πιάσει τόπο και η επιστήμη. Όταν τα λέει αυτά και εμείς τα γράφουμε στα παπούτσια μας και λέμε το παιδί πρέπει να προκόψει, να δυναμώσει, να αποκτήσει γνώση για να κάνει τι. Για να κάνει μια ωραία κηδεία στο τέλος, με ακριβό φέρετρο. Άμα δεν, αν το φτάσουμε εκεί βέβαια πρέπει να τρελαθούν τα παιδιά και βέβαια πρέπει να πάρουν ναρκωτικά. Πώς θα αντέξουν μια τέτοια εμπειρία. Εμείς όλα αυτά θα καλούμαστε δάσκαλοι να τα σηκώσουμε. Να τα σηκώσουμε στον νόμο μας με μετάνοια, με συντριβή, με ταπείνωση, να κάνουμε επιλογή ανάμεσα σε αυτά που μας επιβάλλουν να διδάξουν και να πούμε υπάρχουν και πέντε καλά. Τα άλλα θα τα φτιάξουμε έτσι ώστε να μην βλάψουν τα παιδιά. Θα τα δώσουμε σε, και εμείς σε μικρές ομοιοπαθητικές δόσεις, όπως λένε, όπως λέει και ο Δοστογεύσκη. Και τότε θα αρχίσει η Ελλάδα να ανοίγει τα μάτια της. Αυτή την ώρα πάει να ανοίξει το ένα μάτι λίγο. Και αν ο Θεός δώσει να κρατήσει η κρίση κάποια χρόνια, θα ανοίξει και τα δύο μάτια της Ελλάδα. Για να δείτε ότι όλα είναι προς όφελος. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σεβασμιότητα που με κάλεσε και τον πατέρα Κωνσταντίνο που με κάλεσε εδώ να μιλήσω. Συγχωρέστε με αν σας έκανα την καρδιά περιβόλη. Σεβαστούς συνέδρους για τις δίλεπτες παρεμβάσεις. Παρακαλώ, είναι δίλεπτες. Εγώ είπα στον πατέρα Κωνσταντίνο ότι σήμερα δεν με δίνουν, λέω. Και άμα δεν σε δίνουν, τι αξίζει. Τα καλά τα ονόματα να κάνουν τις δίλεπτες παρεμβάσεις από εδώ και αν θέλει, ο σεβαστός ομιλητής να απαντήσει στον κάθε να χρειάζεται. Αν έχει να πει κάτι. Εδώ, στο τέλος, στην επόμενη ερώτηση. Παρακαλώ να έρθει ο κύριος Χαριτίδης στην Εμιστοκλής που είναι μαθηματικός. Εντάξει, είχα ετοιμάσει να διαβάσω κάτι, αλλά μετά από όλα αυτά που ακούσαμε νομίζω περιτεύουμε τα λόγια. Επιγραμματικά ήθελα να πω στην αγάπη σας ότι υπάρχει πραγματικά ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε το έργο της διάδοσης του μηνύματος του Ευαγγελίου. Έχουν βγει τα μαχαίρια. Έτσι όπως το είπε ο κύριος Γανώτης.
Έχουμε 45 λεπτά μέσα στην αίθουσα. Βάλτε το χέρι στην καρδιά, εσείς που ήρθατε εδώ, αν κρίνω από το σχολείο μου, είσαστε άνθρωποι του Θεού. Βάλτε το χέρι στην καρδιά και ό,τι αυτό σας λέει. Έχουμε 45 λεπτά στην αίθουσα. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ούτε σε απεργίες, ούτε σε ΟΜΕ, ούτε σε ΕΜΕ, ούτε... Δεν μου λένε τίποτα. Τα παιδιά είναι το μέλλον και εμείς έχουμε 45 λεπτά στην αίθουσα. Αυτό. Ευχαριστώ. Ξέρετε, δεν πρόκειται τα παιδιά είναι το μέλλον και εμείς είμαστε το μέλλον. Αυτή τη στιγμή είμαι εγώ και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο με ένα δάκρυ μετανοίας γίνουμε άγιος. Άρα έχω και εγώ μέλλον. Όλοι και οι πολλοί γέροντες, πιο γέροντες ακόμη και από μένα, έχουμε μέλλον. Βλέπετε την παραμονή της Θεοτόκου της Κοιμήσεως. Λέει, περιφρούρισον Θεοτόκη την νεολαία σου το τροπάριο. Και είπα εγώ στους φρατάνους, γιατί σου λέω για πρώτη φορά, μιλάει για την νεολαία, η γνωγραφή λέει, σώπα καημένε λέει, δεν μιλάει για την νεολαία, το πρόβλημα εμείς νεολαία. Για όλους μας μιλάει, όλοι είμαστε νεολαία για την Πανέλληνα. Παρακαλώ τη φιλόλογο, κυρία Μαριάννα Μαυραγάνη Λυπούδη, να έρθει στο βήμα. Νότερε, Άγιοι Πατέρες και κύριοι συνάδελφοι, από τον πρώτο χρόνο παρακολουθώ αυτή την σύναξη που έχει γίνει θεσμός. Συμβασμιότατε, οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν. Δεν έχω πάρει ποτέ το λόγο. Κάθε φορά έφευγα πολύ συγκινημένη. Γιατί αισθανόμουν μια πολύ μεγάλη περηφάνεια για τους συναδέλφους που άκουγα να μιλούν, αλλά και για τα παιδιά μας. Φέτος όμως ανέβηκα για ένα λόγο. Για να σας περιγράψω, όταν ήμουν πρωτοδιόριστη σε ένα σχολείο στην Ακαδημία Πλάτωνος, ένας διευθυντής που πήγα μια μέρα και του είπα «Αυτά τα παιδιά δεν έχουν γράψει καλά. Τι θα κάνουν, κύριε διευθυντά?» Έριξε μια ματιά λοιπόν, συμβασμιότητες γραφτά, και μου είπε «Μαριάννα, κάποια από αυτά τα παιδιά θα γίνουν και ποδηλατάδες. Εμείς δεν μπορούμε να τους κόψουμε τον δρόμο. Δεν πειράζει να δεν ξέρουμε και τη δοτική». Και μια άλλη μέρα μου είπε «Κύριε διευθυντά, πάλι εγώ, αυτό το παιδί έχει τόσα προβλήματα, δεν κάθεται καλά μέσα στην τάξη. Τι να κάνουμε, να φωνάξουμε την μητέρα, να της πούμε να το πάει σε καμιά ψυχολόγο?» Και μου απάντησε, θα φωνάξεις τη μητέρα και θα της πεις να καθίσει απέναντι από τον άντρα της σε ένα τραπέζι και να βάλει το παιδί εκεί και να κοιτιούνται για κανένα τέταρτο με αγάπη και το παιδί θα πάψει να παρουσιάζει αυτά τα προβλήματα. Αυτός ο διευθυντής λεγόταν Κώστας Γανωτής. Και σε όλη την εκπαιδευτική καριέρα θυμάμαι αυτές τις δύο φράσεις που μου είπε, γιατί με σπράγισαν και εύχομαι κάτι να πέρασα από αυτά που ένιωσα και από τους μαθητές μου. Κύριε διευθυντά, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ εγώ προσωπικά και σας ευχαριστούμε για τη σημερινή βραδιά. Είχαν έρθει οι γονείς για να πάρουν, ευχαριστώ πολύ. Είχαν έρθει οι γονείς για να πάρουν τους ελέγχους των παιδιών. Και ήξερα ότι οι περισσότεροι ήταν ή χωρισμένοι σε διάσταση. Και όταν χώρια ο παπάς και χώρια ο μάνα πάρουν. Και έλεγα έδωσε στον άλλον. Λέει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και με ρωτήσαν ύστερα σε μια αίθουσα που μαζευτήκαμε σε τι άλλα μαθήματα πρέπει να κατευθύνουν τα παιδιά τους, σε τι εξωσχολικά μαθήματα, μπαλέτα, καράτε, ξέρω εγώ τι συνιστώ εγώ. Λέω, δεν μεταστείλετε πουθενά, λέω κύριε, αγγλικά, λέω γαλλικά, πουθενά. Μα τι λέτε κύριε, λέει, μόνο στο σχολείο, ούτε στο σχολείο δεν μεταστείλετε. Λέει, πάει ο δάσκαλος, λέω, γιατί μεταστείλετε στο σχολείο? Για να έχουν μυαλό πολύ να καταλάβουν τη δυστυχία του βαθύτερα, λέω. Λέει, και τι να κάνουμε λοιπόν, άμα δεν πάρει. Να τα βάλετε να καθίσουν απέναντί σας και εσείς σε ένα καναπέ, δίπλα, προτιμώ καναπέ, να αγκαλιαστείτε και να φιληθείτε μπροστά στα παιδιά σας. Από εκεί και ύστερα, λέω, δεν θα έχετε προβλήματα. Τους έλειψε η αγάπη των γονιών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά για το παιδί παρά να βλέπει έστω και μια σκιά ανάμεσα στα δυο πρόσωπα των γονιών του,
γιατί και τα δυο μαζί είναι ο εικονισμός του προσώπου του Θεού για τα παιδιά. Δεν ξέρουν άλλο Θεό ακόμη, αλλά εκείνο είναι. Λέω να φιληθείτε ή μην τρέπεστε, λέω, μπροστά στα παιδιά σας και τότε λέω να δείτε πώς θα μάθω να απόξω το πυθαγόρειο θεώρημα αμέσως. Ο κύριος Μπάκος Ηλίας, θεολόγος φιλόλογος. Να ευχαριστήσουμε το Σεβασμιότατο για την πρόσκληση που έκανε στην Πανεγίνεια του Θεολόπουλου να παραπεμπούμε εδώ ιδιαίτερα για την πρωτοβουλία να οργανώσει αυτή την εκδήλωση. Έπειτα τον κύριο Κανωτή, ο οποίος παρουσίαζε κατά τον καλύτερο τρόπο απλά ανεπιτίδευτα τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Εκλεκτό ακροατήριο. Επειδή για περισσότερα από 40 χρόνια γράφω και ασχολούμαι με τα θέματα αυτά, δεν ξέρω τι να πω και τι να αφήσω. Το κακό εξήλθε στην Ελλάδα μετά το 1970. Έγινε μια ανατροπή αξιών. Ελέγχθη, εδιδάχθη, υπευλήθη κάτω το σχολείο, κάτω οι γονείς, οικογένεια, κάτω η θρησκεία, κάτω η εκκλησία, κάτω η πατρίδα, κάτω η γλώσσα. Για περισσότερα από 40 χρόνια αποδομείται πίστης και ιστορία. Δεν υπερβολή αν πούμε ότι έχουμε μια ανατροπή ενός αιώνος προσπάθεια, ενός αιώνος να ανατραπούν οι αξίες, η κυρίαρχη αν θέλετε ιδεολογία του έθνους μας. Έχουμε μια νέα οικονομαγία, θα κλείσει αυτή 100 χρόνια και πλέον. Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός δεν είδε την Ελλάδα του 19ου αιώνα. Ήρθε τον 20ο αιώνα και δευτερονιότατε αποδόμηση και αποδομή. Μην παραξενέτεστε όταν βλέπετε. Αυτά τα λέμε παραστάσεις που έχουν από την ιστορία. Ηγέτες αντρέπονται κατά της ελληνικής ιστορίας ή της θρησκείας. Πνευματικοί ηγέτες, ταγί της Εκκλησίας, όπου γινόταν στο Βυζάντιο πολιτική φορμαχία, να αποδομούν την ίδια την πίστη μας. Θεόδωρος του Βυθιζέρια, μα και Στέφανος, μα και Ιγνάτιος, Λαμπρία, μα και Ευστράτιος, Διοτάτης, Δεύγε Μαρίδος, και αυτοί κατά της πίστεως έχουν μια ανατροπή των πάντων. Αυτή η ανατροπή μας γύρει σήμερα. Αλλά νεφίδι ονεστή και δάτων παρελέψετε. Οφείλουμε να αφυπνιστούμε, να γνωρίζουμε τι γίνεται γύρω μας. Θα γίνω τώρα σε εμείς με αυτά που θα πω. Θα το πω. Τι παιδιά θέλετε να έχω? Τι πολιτισμό να έχουμε όταν στα βιβλία του γυμνασίου για το λύκειο τα είπε ο κ. Κανωτής. Τα βιβλία του γυμνασίου λένε τα φιλολογικά με ερωτήσεις στα παιδιά να περιγράψουν τις εταίρες, την ιδανική εταίρα να περιγράψουν τα παιδιά μας. Δεν την ερώτηση του δικεφάλαιου. Κατά τα αρχαία, σε ποια σημεία του σώματος η εταίρα βάζει τα ρώματα. Άλλο βιβλίο, με απόσπρο του Καζαντζάκη, συγχωρήσατε μου να το πω. Συγχωρήσατε. Ο καλύτερος ορισμός του νου είναι ο πισινός του μυλονούς. Αυτό διδάσκει.
να πω άλλα. Στα πιλωτικά προγράμματα λένε ότι το μάθημα των θρησκευτικών μπορεί να το κάνει καλύτερα ένας άνθρωπος παρά ένας θεολόγος της Ρώτης. Δεν υπήρχε βέβαια το φέκτη της Εμπνευμένης της Φερνήσεως. Το μάθημα των θρησκευτικών το διδάσκει καλύτερα ένας άθεος παρά ο Ορθόδοξος θεολόγος. Τίποτε. Σήμερα γιορτάζουμε τους τρεις ιεράρχες. Όσο ξενίτησε για την αβαρία που βρήκε η Ρωσία, η αθεία, η αποστασία αυτή, είπε δύο λέξεις. Ότι εάν σώθει κάτι τη Ρωσία, αυτό οφείλεται στη θεία λατρεία που επέζησε σε κάποια σημεία της Ρωσίας. Και για τους τρεις ιεράρχες, αρκεί και μόνο να είναι μεγάλη, να είναι θαυμαστή υπομενική, ότι μας παρέδωσαν Θεία Λειτουργία και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Ιωάννης. Με μόνο τη Θεία Λειτουργία τους που παγίωσαν και δίδαξαν και διδάσκουν, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Ο Θεός μου είπε. Ότι και αν ακόμα δεν υπήρχαν αυτά τα χαρακτηριστικά και σοκαριστικά μέσα στα βιβλία, ότι έλειψε από μέσα το Άγιο Πνεύμα. Και τα άλλα πράγματα που λέμε για τη γραμματική, για το συντακτικό, για τα χημεία, τη φυσική κλπ. Λέγονται έτσι, σαν να είναι το μέγιστο αγαθό που έχουμε να διαπραγματευτούμε και έχουμε να μάθουμε, και ότι είναι το τέλος, ο σκοπός για τον οποίο ερχόμαστε στο σχολείο, πάλι θα είχαμε μια παγερή ατμόσφαιρα τάφη. Και αυτά που είπε ο συνάδελφος και με ευχαριστούμε, βέβαια, ποιος δεν τα έχει δει στα σχολικά βιβλία, δέστε όμως πόσο ωραία τα αποφεύγουν και παραμυρίζουν. Θυμάμαι, η δάσκαλη, θυμάμαι που λέει, έλεγε ο Μακρυγιάννης, ότι εμείς λέει υπηρετούσαμε στον Αλή Πασά. Τάχα ότι ενδιαφερόμασταν για τον Αλή Πασά, για να μην τον εξοντώσει ο Τούρκος, ο Σουλτάνος. Αλλά ουσιαστικά λέει το πηγαίναμε σκεπασμένο, ετοιμαζάμε την Επανάσταση. Ξέραν οι άνθρωποι και να φαίνονται νομοταγείς και συγχρόνως να ετοιμάζουν και την Επανάσταση. Αυτό εγώ βλέπω, αυτό μιλίζω και χαίρομαι. Παρακαλώ τον κύριο Γιαννόπουλο Νικόλα, εκπαιδευτικό να έρθει στο βήμα. Πατέρες, αδερφοί, σεβασμιότατε, συγχωρήσετε μου τη θρασίδα και το σκότο. Αγαπημένη κύριε Γανωτή, είμαι και ακροατής και θα το πω. Ειλικρινά με την καρδιά μου χαίρομαι που η φωνή πήρε και πρόσωπο. Και εύχομαι χαρά, υπομονή, φωτισμό και πολύ όρεξη για προσωπική θυσία και για το εστιατόριο του ξενοδοχείου. Ας αρχίσουμε από αυτά που δεν θα αναλύσουμε και δεν αναλύσαμε και πριν. Δεν αναλύσαμε πότε θα γίνει η καταστροφή του κόσμου και ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος, μέχρι πότε μας φτάνουν τα λεφτά και πότε θα χρεοκοπήσουμε, τι μυστικά όπλα έχουν οι Ρώσοι ή οι Αμερικάνοι, γιατί έκατσε το Περιστέρι στο κεφάλι του Καρατζαφέρη, αν ο Τσίπρας είναι εκκληκτοχριστιανός ή πόσο μπορούν οι χριστιανοί να είναι αρχαιολάτρες. Σε ποια χώρα του εξωτερικού να πάω ή πότε να πάρω σύνταξη και τώρα που η Κύπρος μπήκε στο μνημόνιο που να πάω τα λεφτά. Αγαπητοί μου, το τελευταίο καταφύγιο του κάθε χριστιανού ήταν η τελική κρίση και η βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι που βάλετε σήμερα με την κρίση. Μέσω της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης θέλω να μας δείξω πόσο παράδεισος ήταν η ηλική μας ζωή και γι' αυτό πρέπει να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν, στον παράδεισο της μακάριας μακαρονάδας. Έτσι, δεν θα πρέπει να αναμένουμε τη βασιλεία των ουρανών, αλλά του ευρώ και τον αντίστοιχο σωτήρα. Πώς βοηθάει η εκπαίδευση σε αυτό, γιατί βοηθάει η εκπαίδευση σε αυτό. Δεν αφήνουμε τα παιδιά να μάθουν αφού πρέπει να τα μάθουν όλα απ' έξω και βέβαια δεν θυμούνται τίποτα την επόμενη μέρα το πρωί. Δεν αφήνουμε τα παιδιά να βρουν λύσεις γιατί έχουν επισύλληση άργη φροντιστήρια. Δεν μαθαίνουμε τα παιδιά να ρωτούν αφού έχουμε το Google. Δεν αφήνουμε τα παιδιά να κάνουν παρέα αφού υπάρχει το Facebook, δεν μπορούν να κάνουν υπομονή γιατί είναι όλα αυτόματα και δεν μπορούν να ησυχάσουν γιατί υπάρχει 20 γόνα και τρυφή παντού.
Γενικώς διδάσκουμε τα πάντα εκτός από τη μία και μοναδική αλήθεια, τον ένα και μοναδικό Χριστό. Αυτό ισχύει και στα θρησκευτικά και είναι απαράδεκτο, γιατί σε όλες τις επιστήμες πρώτα διδάσκουμε την αλήθεια και μετά τις άλλες απόψεις. Στα θρησκευτικά θα πρέπει να διδάξουμε πρώτα τις άλλες απόψεις και μετά την αλήθεια. Εντυπωσιακό. Πρωτότυπο. Αγαπητά μου παιδιά, σας εκπαιδεύομαι για έναν αέναο αγώνα για κέρδος και καταξίωση ενάντια σε όλους τους άλλους, τους διπλανούς σας, τα άλλα παιδιά. Δυστυχώς σίγουρα θα αποτύχετε, γιατί αυτοί που σας δίνουν τα όπλα για να πολεμήσετε είναι αυτοί που είναι οι πραγματικοί εχθροί σας. Αγαπητοί μου δάσκαλοι, δυστυχώς η εντολή ήταν και είναι ρητή. Πορευθέντες μαθητεύσατε, δηλαδή πρώτα να κάνετε μαθητές του Κυρίου, πάντα τα έθνη, και αργότερα θα μπορέσετε να τους διδάξετε να τηρούν τους κανόνες. Πόσο εύκολο είναι, εμείς είμαστε απλοί εργάτες του Υπουργείου και συλλάβοι του Ιουλίου Ήλις. Παραδείγματάκια. Στην ιστορία μιλάμε για το τέλος της ιστορίας ποτέ. Μάλιστα. Στην οικονομία μιλάω για το ταμείο ή για την οικονομία της Εκκλησίας. Πάλι μάλιστα. Στη γλώσσα μιλάμε για τον θεολόγο. Στη μελέτη περιβάλλοντος μιλάμε για τον δημιουργό. Στη λογοτεχνία μιλάμε για τους ρητικούς πατέρες. Ευτυχώς που μίλησε η Λεμόντα. Η Λεμόντα ανάφερε τους ρητικούς πατέρες όταν μπήκαμε στην ΕΟΚ. Εμείς τραπήκαμε. Στη φυσική μιλάμε για το τι είναι φυσιολογικό. Και παρακαλώ πολύ κατά την έξοδο να ψαφτείτε, γιατί με ειδοποιήσανε ότι χάθηκε πάλι το ποζόνιο. Αδέρφια, εφόσον το ποιήσατε σε έναν εκ τους αδερφούς μου, τους ελαχίστους, σε μένα το ποιήσατε. Άρα, όταν βγείτε από την τάξη και είσαστε λυπημένοι ή οτιδήποτε άλλο είσαστε, σας περιμένει ο Χριστός να σας πει συγχαρητήρια. Εάν σας περιμένει, εάν τον καλέσετε από μέσα στην τάξη. Προσοχή. Προσοχή, προσοχή. Μέση δεν εκτός κραυγή γέγονε, ιδού ο νηφίος. Ο μίζων, ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Καλός ο κόσμος, αλλά λίγος παιδιά για αυτά που πάνε. Είμαστε κι άλλα φτιαγμένοι, ας μοιάζουμε έτσι όπως είμαστε. Και επειδή σαφήνεια είναι η ταπείνωση της Διανοίας, για να ξέρουμε κι όλοι που πάμε, στολισμός ανθρώπους και γέλος οδόντων και βήματα ανθρώπου αναγγέλει την... τα περί αυτού. Αλλά το ποιος είσαι φαίνεται. Και τα άτοιμα τα παιδιά σας, με κοιτάνε έτσι. Είμαι κουρασμένος, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω πάντα το ίδιο πράγμα. Ούτε να σας λέω πάντα την αλήθεια και ωραία πράγματα. Συγγνώμη. Ενημερωτικά, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Και ας έχουμε επιπτώσεις. Ισχύουν μόνο για τα ευρώ. Και να δώσουμε και μια λύση στην κρίση που υπάρχει εδώ και δεν ξέρω πώς, ειλικρινά, στον Ψαλμό 9. Η υπομονή των πενήτων ουκ απολύεται εις τέλος. Άρα καλά κάνουμε, είπατε πένητες, και κάνουμε υπομονή. Εγκάθεται εν έδρα με τα πλουσίων εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων. Για τα ευρώ που λέγαμε. Ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν τη μάδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάσε φτωχών, αρπάσε φτωχών εν του ελκύσε αυτών, εν τη παγίδη αυτού, ταπεινώσε αυτών. Μεταλλευθέμαστε, εντάξει. Αυτό μιλάει για παγίδα του πλουσίου. Ακούς το ευρώ, είσαι μάνας. Σε κάνουμε ό,τι θες. Εκτός από χριστιανό, εκτός από βασιλείο των ουρανών. Μια μακάρια μακαρονάδα. Βασιλεύς η κύρωση στον αιώνα και εκ των αιώνα του αιώνος απολύστε έθνη εκ της γης αυτού. Την επιθυμία των παιδίτων εισήκουσε Κύριος. Ο υποκριτής και ψεύτης Νίκος Γιαννόπουλος. Το μεγαλύτερο πειρασμό που πέρασα ως εκπαιδευτικός είναι όταν περπατούσα στο διάδρομο που ήταν οι αίθουσες του σχολείου μου, γιατί μου είχαν πει ότι κάποιος κάθομαι στην καθηγητής κατά το μάθημα και ήθελα να δω και να νιώθω ότι είμαι εκεί, και βρέθηκα έξω από την αίθουσα που δίδεσκε ένας θεολόγος το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Λοιπόν, ακόμα μου μένει τραυματική εμπειρία και λέω, παιδί μου, λες να είναι έτσι. Με πείραξε. Γιατί περιέγραφε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας σαν να περιέγραφε μια μηχανή εσωτερικής καύσεως. Ας πούμε, μια περιγραφή τόσο κρύα. Λέω, δεν μπορεί αυτός, πρέπει να έχει γερμανικό αίμα αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, και δεν του είπαμε με τίποτα του ανθρώπου, ότι αυτό είχε να προσφέρει. Θέλετε λοιπόν ότι και αυτοί που υποτίθεται, εμείς δηλαδή που υποτίθεται ότι αυτή την ώρα είμαστε προβληματισμένοι, δεν προσφέρουν αυτό που είναι
η ουσία της διδασκαλίας, αλλά προσφέρουμε περιγραφές, κρύες και άχαρες. Γι' αυτό λοιπόν ας πάψουμε να γκρινιάζουμε για το τι κάνουν οι άλλοι και ας πούμε εγώ τι κάνω. Λέω αν ο Άγιος Νεκτάριος ήταν καθηγητής του τετάρτου γυμνασίου, ξέρω εγώ, τάδε. Μέσα στο γυμνασίο του τι θα έκανε. Δεν θα φαίνονταν η παρουσία του. Δεν θα άλλαζε το κλίμα. Αυτό, να σας πω ένα παράδειγμα ακόμη πάνω σε αυτό, συγγνώμη για την κατάφραση. Σε ένα σχολείο οι καθηγητές αποφάσισαν να μην κάνουν η γιορτή της 25 Μαρτίου. Τι θα πει γιορτές, λέει, 25 Μαρτίου και αυτά όλα. Ήταν άνθρωποι ελεύθερα πνεύματα. Οπότε ένας καθηγητής είπε, εντάξει, να μην κάνουμε, λέει. Πήρε τα παιδιά και τους είπε, ποιοι έχετε όργανα εσείς από εδώ, και τους έμαθε 5-6 τραγούδια πατριωτικά, δηλαδή κλέφτηκα τραγούδια δημοτικά. Και λέει, στο μεγάλο διάλειμμα, κύριε καθηγητές, κύριε συνάδελφοι, θα δείτε μια εκδήλωση των παιδιών. Όχι η γιορτή και η παρέλαση, δεν θέλουν να παρέλαση. Και τους έβαλε λοιπόν και περάσαν όλοι μπροστά από τους καθηγητές με τα όργανα και τραγουδούσανε 40 παλικάρια κτλ. Και περάσαν από εκεί και ανακάστηκαν και χειροκροτήσαν τραγουδούσαν πολύ ωραία. Να λοιπόν μια αντίσταση βιωματική. Την άλλη χρονιά δεν θέλουν να κάνουν πάλι γιορτή. Πήρε την τάξη του και την πήγε επάνω στο χάνι της γραβιάς και τους έδειξε το χάνι της γραβιάς, εκδρομή. Άμα θέλει ο δάσκαλος και άμα έχει ψυχή, δεν τον υποτάσσει τίποτα. Λέω, ο υπουργός παιδείας δεν πιάνει τίποτα, δεν πιάνει μπάζα μπροστά στον δάσκαλο που μπαίνει μες στην τάξη και κλείνει την πόρτα από πίσω από την πλάτη. Εκείνη την ώρα μπορεί να θαυματουργήσει. Και αυτό το θαύμα ζητάμε. Να συνεχίσουμε τις παραβάσεις. Και παρακαλώ να είναι δίλεπτες με την κυρία Ουρανία Μουτζούρη, διαγωγό. Σεβασμιότατε, αξιότιμη κυρία Μιλτά, σαν διαγωγός μας στην τάξη βλέπω πάρα πολλά. Πολλές φορές βρίσκομαι ανάμεσα στους γονείς, στα παιδιά, στο έργο που θέλω να κάνω, αυτό που θέλω να προσφέρω σαν χριστιανή, σαν μάνα, σαν εκπαιδευτικός. Κάποτε ήτανε σαρακοστή, συνοδεύεται στο σχολείο να κάνουμε την κυρία Σαρακοστή. Κάναμε την κυρία Σαρακοστή, τη στείλαμε στο σπίτι μου. Παρασκευή, πρώτη χαιρετισμή. Να μιλήσουμε για τους χαιρετισμούς. Τι είναι. Κάναμε και μια εργασία, στείλαμε στο σπίτι. Τη Δευτέρα ήρθε το παιδί μου. Κυρία, είμαι στενοχωρημένη. Γιατί. Γιατί η μαμά μου μου είπε. Πάλι βλακεία σας έκανε η κυρία Ουρανία. Και εγώ έκλαψα, είπε το παιδί. Γιατί, ρώτησα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι εσύ που είσαι δασκάλα, ξέρεις και ξέρεις αυτά που μας λες. Η μαμά μου γιατί δεν τα ξέρει. Και πράγματι μου ρωτήθηκα, γιατί οι γονείς να είναι τόσο μακριά. Γιατί πολλές φορές αυτά που λένε έρχονται σε αντίθεση με αυτά που νιώθουμε εμείς σε δάσκαλοι και μας φέρνουν απέναντι στα παιδιά που να μην ξέρουν ποιο να πιστέψουν, τι να κάνουν, ποιος έχει δίκιο, η μαμά. Αλλά όταν συνέχισε το παιδί και είπε, εγώ ξέρω, ξέρω, είσαι δασκάλα και θα μου πεις αυτό που είναι σωστό, αυτό που νιώθεις. Εσύ μου ρασίτη, κύριε συνάδελφοι, αυτό είναι που πρέπει να νιώθουμε εμείς απέναντι στα παιδιά. Τα παιδιά μας κοιτάνε στα μάτια και θέλουμε να τους πούμε αυτό που νιώθουμε μέσα από την καρδιά μας. Την αλήθεια όσο μπορούμε καλύτερα. Ευχαριστώ. Από το συνεδρίο, απλώς κύριε Γαντίου, εγώ ευχαριστώ για μια φράση μήνυμα βόμβα που εντάξατε. Να μπαίνετε στην τάξη σαν κλέφτες, θα αρμαδίδετε κλέφτες. Ευχαριστώ πολύ. Σας μην το έτσι συνεδρίο. Νομίζω ότι όλοι απόψε πρέπει να δώσουμε ευχαριστίες στον παντοδύναμο Θεό μας για την απόψινή σύναξη. Ήταν όντως μια ευλογία Θεού.
από την οποία σύναξη πήραμε πάρα πολλά, πάρα πολλές ωφέλειες πνευματικές. Να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο καθηγητή που εκ παραδρομής, αντί να πω κύριε Κωνσταντίνο, τον είπα κύριο Γεώργιο. Τα λάθη της παραδρομής γίνονται. Του ζητώ συγγνώμη. Υπήρξε ο μιλητής μας ρεαλιστής, γλαφυρόδοτος στην περιγραφή της πραγματικότητας και το κυριότερο μας έδωσε απόψε αισιοδοξία. Με τον τρόπο του το πρακτικό, με τον τρόπο του τον έμπειρο, μας έδωσε πολλά στοιχεία αισιοδοξίας για να συνεχίσουμε όλη μας εκκλησία και εκπαίδευση στην πορεία τη σωστή, με την αγάπη όπως τονίστηκε επανειλημμένος. Για το μάθημα που κάνουμε, αγάπη στα παιδιά μας και με την αγάπη που θα προσφέρουμε να μας θυσιάσουν και εκείνα και να ανοίξουν τις καρδιές τους. Ήθελα να πω ότι η ώρα έχει περάσει και μετά από την πνευματική τράπεζα που είχαμε τόσες ώρες να περάσω και στην ηλική τράπεζα που είναι μια προσφορά, ταπεινή προσφορά της Μητροπόλεως μας στους ήρωες και ηρωίδες εκπαιδευτικούς οι οποίοι μπαίνοντας στην αίθουσα μέσα προσπαθούν να καταφέρουν ό,τι μπορούν για τα παιδιά μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας ευλογεί πλούσια. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.